πάρα πολύ ως Σύλλογος Μενελαΐς και εκ μέρους όλων των υπολείπων συνεργατών, που ο καθένας, είτε προσωπική του ενασχόληση, είτε επαγγελματική, είτε οικογενειακή, αφιέρωσε αυτό το χρόνο του πλημμένου να είναι μαζί μας. Ειλικρινά, μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια του σεμιναρίου, και θα το συνδυάσω και με αυτό τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Μενελαΐδια που κάναμε πριν, το κάναμε Απρίλιο, φέτος από πέρυσι ξεκινήσαμε Μάιο, κάπου εκεί μέσα είμαστε. Κάποιοι από εδώ που παρευρίσκονται έχουν έρθει και μάλιστα έχουν τιμήσει με τις κορυφαίες τους ομάδες στο φεστιβάλ. Και ελπίζω στην πορεία και αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο, να πούμε περισσότερα και να έρθετε με τους συλλόγους σας να συμμετάσχετε. Πέρυσι είχαμε 20 ελληνικά συγκροτήματα. Επιμένω στο ελληνικά συγκροτήματα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δράσης του συλλόγου μας, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνει ο καθένας σας που υπηρετείτε στα πρωτοβάθμια όργανα, το να συμβάλλουμε στη διαιώνιση της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου μας. Συνάμα δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προβάλλουμε και την ομορφιά εδώ της περιοχής. Είμαστε τοπικιστές, μας αρέσει να αγαπάμε τον τόπο μας, όπως και εσείς φαντάζομαι, ο καθένας στην περιοχή του. Δύο λόγια για την περιοχή. Άγραφα, σε ειδικό άλφα. Η περιοχή δεν την πατήσαν ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Τούρκοι. Από αυτό λοιπόν προέρχεται και το άγραφα. Η οριστερά των αγράφων, ερχόμενοι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, μπορείτε να δείτε την κοιμωμένη των αγράφων, θυμισμένη. Είναι μια γυναίκα η οποία κοιμάται κατά τέτοιο τρόπο με το πρόσωπό της, με το κούτελο, με το στήθος. Θα την προσέξετε, αύριο πιστεύω να είναι καλή ημέρα και θα τη δείτε αυτό που σας λέω. Βέβαια όχι από εδώ. Ερχόμενοι από κάτω φαίνεται αυτό το πράγμα. Η οριστερά των αγράφων είναι μια οριστερά η οποία μέσω από τη σειρά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, βγαίνει μέχρι Κύπρο. Η περιοχή εδώ, στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν από τις πλέον στρατηγικές περιοχές. Ήταν σημείο ανεφοδιασμού των συμμαχικών δυνάμεων. Εδώ ήταν αεροδρόμιο. Η λίμνη, δηλαδή η περιοχή της λίμνης. Δρύς, μελανιδιές, έτσι, καστανιές, η ευρύτερη περιοχή. Αύριο, όποιοι θα έχετε τον χρόνο τον ελεύθερο και όσοι επιθυμείτε, το φράγμα δεν απέχει μακριά από εδώ. Περί τα 10-12 χιλιόμετρα, θα σας γελάσω, βέβαια ο δρόμος είναι όλο φυλάκια και αυτά, αλλά είναι καλός ο δρόμος, ο βάσιμος. Πλαστήρας. Ο εκπνευστής. Και θα έλεγα, πού είναι ο σημερινός, θα ζητείτε. Υπάρχει το μοναστήρι της Παναγιάς Πυρικητής, αξίζει να το επισκεφτείτε. Ελικημένο μέσα στα βράχια, θα το δείτε, γι' αυτό και το όνομα. Αξίζει τον κόπο και από ομορφιά φυσικού κάλους και τα διάφτα. Επίσης στην περιοχή δεν ξέρω κατά πόσο ο καθένας ένα εξοπλίσει τον χρόνο του. Ξοπολία, υπασία, το δίλατο τώρα αυτή την εποχή δεν ξέρω αν. Εδώ πιο κάτω πάει και εκεί, πόσο όμως όσοι εκπρόσωσε, δεν ξέρω αν τον είδατε. Και βέβαια, αν θέλετε κάποιοι να συνοηθώ με τον πρόεδρο του μουσείου του Πλαστήρα την Κυριακή, φεύγοντας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανοιχτό για να δείτε το μουσείο όπου θέλετε και αν θέλετε φυσικά. Σε γενικές γραμμές, δύο-τρία λόγια, γιατί εμείς τον ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, έχουμε μάθει και πολλά πράγματα. Περισσότερο που να αξίζουν. Φέτος έχουμε επιλέξει 5 περιοχές. Είναι η πρώτη φορά που ανοίξαμε λίγο τον αριθμό των εισηγήσεων. Όσα άτομα έχετε έρθει και σε άλλες προηγούμενες διοργανώσεις, θα το έχετε παρατηρήσει ότι κειμενόμαστε 3 και πολύ 4. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από κάθε δυσκολία οργανωτική, καλά κάνουμε και σε αυτό. Θα δώσουμε χρώματα όσα μπορούσαμε πιο πολλά, όταν έχει σχέση με την εκεί της ευρύτερης περιοχής, τα μουσικά και χορευτικά ακούσματα. Το ξενοδοχείο το είδατε έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω να βολευτήκαμε τον καλύτερο τρόπο όλοι μας και οι επόμενοι που θα έρθουν. Ξεκινάω από τη σημερινή σύσταση σε όλους σας. Κάποιοι μπορεί να την ξέρετε, να έχετε συναντηθεί και σε άλλες διοργανώσεις αντίστοιχες σεμιναρίου.
η Ζαχαρούλα, η Χατζη Κωνσταντίνου, μας έρχεται από τη Ρόδο, συγγνώμη από τη Λέρο, κοντά έπισε, κοντά έπισε. Λοιπόν, και η οικογένεια. Μαζί με τον σύζυγό της Αλεξάνδρα, τον Αντώνη, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το αντικείμενο το κατέχουν και θα φανεί στην πράξη και θα το δείτε. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συγητέ. Για να μην χάνουμε τον χρόνο, σας λέω μόνο ότι θα είναι η Μαρία Ιπουλής, ότι έχει σχέση με την περιοχή της Υπήρου. Και απόψε θα κλείσουμε με τον Μανώλη τον Καπαρό από την Κρήτη, μαζί με τη Μαρία, τη γυναίκα του, από τους πρακτοφόρους. Και αύριο, απόψε αργά θα έρθει ο Μυριάδης, το ξέρω, και αύριο θα είναι ο κ. Σιδηρόπουλος, ότι έχει σχέση με την Καπαδοκία, την εισήγησή του. Ένα τελευταίο. Θα το δείτε και μόνοι σας ότι διαπιστώσετε και ξαναλέω κάποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, στρατιόμαστε και χαιρόμαστε πολύ που ξανασυναντάμε παλιούς φίλους και χαιρόμαστε πάλι ξανά το ίδιο που γνωρίζουμε και καινούριους. Το είπα και προηγουμένως που τρώγαμε, δεν ευλογώ τα γένια μας, απλά αναφέρω ότι έχει σχέση μετά της δικής μας διοργάνωσης. Επιλέγουμε αυτό το χώρο εδώ, της πανέμορφης περιοχής, αυτό που λέμε αρχοντική φιλοξενία, διότι ο καθένας ο οποίος ξοδεύει πέρα από τον χρόνο που ανέφερα και τα χρήματά του, θεωρούμε ότι πρέπει να του επιστρέψουμε το καλύτερο που του αντιστοιχεί και του αρμόζει. Άρα λοιπόν η φιλοξενία θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας παράγων που σαν σεμινάριο του πετυχαίνουμε. Την ομορφιά της περιοχής θα τη δείτε και καλύτερα αύριο. Η εισηγητή πάντα μας απασχολούσε ό,τι έχει σχέση με την ποιότητα της παρουσίας του καθενός εδώ. Και ό,τι έχει σχέση με τα γλέντια, ειλικρινά πιστέψτε με, μέσα από πολλές δυσκολίες προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Θα έχετε πάει σε πολλά σεμινάρια, κρατήστε μόνο τούτο. Δεν θα μπω σε καμιά διαδικασία να κάνω σύγκριση με κανένα σεμινάριο. Είναι όλα χρήσιμα, όλα μας είναι απαραίτητα, ειδικά οι κύριοι Ουμενετοί. Έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε σεμινάριο ούτε με δύο, ούτε με τρεις, ούτε με πέντε μουσικούς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα δείτε απόψε άλλη ορχήστρα, αύριο θα δείτε άλλη ορχήστρα. Και επειδή όσοι έχετε ακούσματα από την περιοχή της Υπήρου και γνωρίζετε και εντοπιώνετε και καταγωγή μάλλον, οι υπηρώτες λένε ότι έχουμε ώρα ένα στα γλέντια, ώρα λήξη δεν έχουμε. Λοιπόν, ο Θωμάς ο Καλλιγιάννης ήταν εγγύηση απόψε, τα παιδιά από την Κρήτη είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, στον επάνω όροφο θα είναι το γλέντι μας μετά το βράδυ και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Λείπουν πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά όλους μας. Παρατηρήσεις καλοπροαίρετες τις δεχόμαστε, μας είναι χρήσιμες. Θερμή παράκληση, μην χρειάζεται σκοπιμότητα σε τίποτα για κάτι τέτοιο στραβό που θα δείτε. Σας παραδίδω στη Ζαχαρούλα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διαμονή και από την πάθος καρδιάς, τόσο από την Εύη εδώ και από άλλα παιδιά συνεργάτες, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.